Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Νιώθετε τυχεροί. Βρήκα αυτό το μπουλζάκι σήμερα. Και ενώ φορούσα κάποιο άλλο, το άλλαξα και έβαλα αυτό που λέει lucky, που σημαίνει τυχερό. Are you feeling lucky? Γιατί σήμερα έχουμε μια ιστορία επιτυχία. Ένα success story το οποίο με έχει ενθουσιάσει. Μόλι τώρα παρακολούθησα το βίντεο το αρχικό που κάναμε πριν τρία χρόνια, που θα σα το βάλω και εσά να το παρακολουθήσετε. Και θα δούμε πώ μια γυναίκα η οποία μου έστειλε μια επιστολή πριν τρία χρόνια και το βίντεο της δημοσιεύτηκε, το βίντεο που έκανα με βάση την επιστολή της δημοσιεύτηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2020, δηλαδή σε ένα μήνα θα κλείσουν τρία χρόνια, πώς κατάφερε να αλλάξει την τύχη της εντό εισαγωγικών, πώς κατάφερε να κάνει τη ζωή της τούμπα με ένα πολύ θετικό τρόπο να κάνει 180 μοίρε στροφή στον τρόπο που έβλεπε τον εαυτό τη και τι σχέσει και πώ κατάφερε σήμερα να στέλνει αυτό το email. Είναι ένα email που έχω λάβει πριν λίγες ημέρε, στο οποίο η κοπέλα έχει reference, ε, αναφέρει στον τίτλο του email, Διαπραγμάτευση αξιών μετά τρία χρόνια. Αγαπητή Θέκλα, έτυχε να ξαναδώ το βίντεο που έφτιαξε για την περίπτωσή μου τρία χρόνια μετά. Γιατί ανέφερα γι' αυτό σε μια φίλη μου. Ήθελα πολλές φορές να γράψω τελικά τι έγινε, αλλά το ανέβαλα συνεχώς. Σε αυτό το σημείο θα σταματήσω α, το, αυτό που βιντεοσκοπώ σήμερα που είναι Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2023 και θα σας βάλω να δείτε το παλιότερο βίντεο. Καλησπέρα, χαίρετε. Θεματάρα απόψε. Τίτλος Διαπραγμάτευση Αξιών. Τον τίτλο τον έχει βάλει η φίλη που έστειλε το mail. Αγαπημένη μου, Θέκελα, καλησπέρα. Εδώ και αρκετό καιρό παρακολουθώ τα βίντεο σου και σε νιώθω τόσο κοντά μου, γι' αυτό και είναι νικό. Σε ευχαριστώ πολύ. Είσαι άμεση και προσιτή. Νιώθω ότι μου ταιριάζει σαν άνθρωπο, σε βλέπω σαν την κολλητή μου φίλη. Ευχαριστώ. Θέλω να μιλήσω κι εγώ για όσα βίωσα, προκειμένου να βοηθηθεί κάποιο άλλο αλλά και για να ακούσω την άποψή σου για ένα ζήτημα που με καίει, με κεφαλαία το καίει τον τελευταίο καιρό. Αν και μόλι είδα ένα βίντεο με τίτλο Να φεύγουμε και η εξομολόγηση σου με θετικά για πολλά από αυτά που νιώθω μέσα μου το τελευταίο διάστημα. Κακοποιητικό γάμο. Και μου περιγράφει η φίλη με πολλέ λεπτομέρειε τον κακοποιητικό γάμο που βίωσε από τον οποίο χώρισε, έχοντας και παιδιά. Δεν θα πω πολλά για το γάμο της, κλασική ιστορία, άνδρας που δεν την αγάπησε, άνδρας ο οποίος είχε έγνοια τι θα πει ο κόσμος περισσότερο παρά το πώς ένιωθε η γυναίκα του, πώς τις δύσκολες τις στιγμές της έδειξε την απαξίωση του και που στο τέλος την απάντησε κιόλα τη χώρισε και πολύ σύντομα έκανε άλλη οικογένεια. Εγώ ένα χρόνο μετά το χωρισμό γνώρισα έναν πολύ καλό άνθρωπο, χωρισμένο με τρία παιδιά κι αυτό. Και αυτόν, ο φίλος μου ως χαρακτήρας δεν έχει καμία σχέση με τον πρώι μου. Πρόσχαρος, χαμογελαστός, φιλότιμος, ειλικρινής, ξέρει να εκτιμάει, λύνουμε τις όποιε διαφορές μας με συνεννόηση και αγάπη, στο κρεβάτι ταιριάζουμε πολύ, ήρεμος, με αγαπάει και με νοιάζεται και αυτός και τα παιδιά του, έχει και παιδιά ο φίλος της που είπε τρία, η μητέρα του και γενικά όλο του το σόι. Με έχει βάλει σε κάθε κομμάτι της ζωής του. Εγώ είναι η αλήθεια, δεν τον έχω βάλει στο σπίτι με τα παιδιά. Δεν ήμουν και δεν είμαι έτοιμη για τέτοιο βήμα. Και καλά κάνει που δεν το κάνει εφόσον δεν είσαι έτοιμη και εφόσον τα παιδιά είχαν και την τραυματική εμπειρία, ο πατέρα του πολύ νωρί να προχωρήσει σε άλλο γάμο και απόκτηση άλλων παιδιών, χωρί να σεβαστεί καθόλου τι ευαισθησίε των παιδιών Είναι πολύ σταθερό σαν χαρακτήρα ο φίλο μου, τόσο που μερικέ φορέ γίνεται ακίνητο. Δεν το λέω με την έννοια του εγωισμού. Δεν θέλει να ξεβολεύεται. Δεν θέλει να φεύγει από το σπίτι του, τη ρουτίνα του, το πρόγραμμά του. Τόσο που δεν αφιερώνει χρόνο να έρθει να με δει αυτό. Το αν θα βρεθούμε εξαρτάται αποκλειστικά από εμένα. Όπω είναι λογικό, βρισκόμαστε σπάνια, γιατί με τα παιδιά μου και με τα θέματα τη υγεία του δεν μπορώ να τα αφήνω και να πηγαίνω να το βλέπω, αλλά ούτε κι αυτό θα κάνει τον κόπο να μου πει: Θέλω να έρθω να σε δω για μισή-μια ώρα και να πάμε για ένα καφέ. Μπορεί να αφήσει για μια ώρα τα παιδιά στου γονεί σου. Αν πάω εγώ, θα χάσω και την ώρα που θα κάνω για να φτάσω και να γυρίσω, καθώ μένουμε σε διαφορετικέ πόλει. Ήρθαν και τα μέτρα τη καραντίνα και όπω καταλαβαίνει, βλεπόμαστε ελάχιστα. Η μοναξιά μου γιγαντώθηκε. Έζησα πολύ μοναξιά μέσα στο γάμο μου και δεν θέλω να το ξαναπερνά όλο αυτό από την αρχή. Σε καταλαβαίνω. Τον καιρό που τον είχα πιο πολύ ανάγκη, αυτού δεν ήταν εκεί. Ένα χρόνο πριν είχα θίξει το ίδιο θέμα, αλλά δεν είδα καμιά διαφορά. Έτσι, πριν 15 περίπου μέρε, πήρα την απόφαση να χωρίσουμε. Μου είπε ότι θεωρούσε άδικη την απόφασή μου, αλλά θα τη δεχόταν. Διεκδίκηση 0. Να πει π.χ. θέλω να το προσπαθήσουμε ή κάτι τέλος πάντων. Δέκα μέρες μετά, χωρίς να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ μας, βρισκόμαστε και μου λέει ότι με αγαπάει και θέλει να δώσω μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση μας. Αποφάσισα να τη δώσω μετά από δύο-τρεις μέρες, λόγω του ότι δεν ήμουν σίγουρη για το αν είχε τελειώσει όλο αυτό μέσα μου και γιατί πέρασα καλά δίπλα του αυτά τα χρόνια που είμαστε μαζί. Είναι πολύ χαρούμενο και κάνει μικρέ προ το παρόν προσπάθειε γιατί εξακολουθούν να υπάρχουν τα περιοριστικά μέτρα τη καραντίνα, αλλά δεν μου αρκεί. Βλέπω ότι έχω αδειάσει. Δεν έχω κάτι άλλο να δώσω. Είμαι πολύ θεωτική και ότι έχω το δίνω απλόχερα, αλλά αν δω ότι αυτό δεν εκτιμάται, αναλόγω στερεύω. Και πιστεύω ότι μάλλον σύντομα θα χωρίσω. Και εγώ πιστεύω αυτό πιστεύω. Ότι έχει φτάσει στο τέλο. Και κάπου εδώ φτάνουμε και στο ζουμί τη υπόθεση που θα καταλάβει και πού αναφέρεται ο τίτλο μου Διαπραγμάτευση Ξιών. Πριν λίγο καιρό, μου εκδήλω... με πλησίασε και μου εκδήλωσε το ερωτικό και μόνο ενδιαφέρον του με έντονα διεκδικητικό τρόπο ένα άντρα 16 χρόνια μεγαλύτερο και παντρεμένο. Όχι κούκλο, αλλά έχει γοητεία και σώμα, όχι όμω σαν μοντέλου, και επίση έχει καταπληκτική φωνή. Η προσέγγιση έγινε με μηνύματα. Είχαμε επικοινωνία για ένα θέμα μου, γιατί λόγω του επαγγέλματο του μπορούσε να μου δώσει λύση και την έδωσε τελικά είναι ο καλύτερος σε αυτό το επάγγελμα σε όλη την Ελλάδα και στην Ευρώπη από ό,τι άκουσα θεωρείται κορυφαίος. Για μένα το να είναι κάποιο παντρεμένος είναι κόκκινο πανί. Λόγω του ότι βίωσα αυτή τη προδοσία από το σύζυγο μου και λόγω των ηθικών μου αξιών. Του συχαινόμουν αυτού του ανθρώπου που προδίδουν με τέτοιον τρόπο τι είναι τον σύντροφό του. Και μάλιστα πριν να χωρίσω μου έτυχε παρόμοια περίπτωση. Συντοπίτη μου, γοητευτικό, νέο και άνετο οικονομικά να μου προτείνει να βρεθούμε, ενώ ήμασταν και δυο παντρεμένοι με παιδιά και τον απέρεψα αμέσω, παρότι δεν ήμουν καλά με τον άντρα μου. Αλλά και μετά που χώρισα με πλησίασαν πολλοί άνδρες, άλλοι μικρότεροι, άλλοι μεγαλύτεροι, άλλοι σε σχέση, άλλοι παντρεμένοι κλπ. κλπ αλλά δεν ενέδωσα σε κανέναν που ήταν δεσμευμένο. Εκτό από αυτό που έκανε σχέση, ο οποίο ήταν χωρισμένο. Θεωρώ ότι έχει νόημα να αναφέρω ότι ο άνδρα μου ήταν η πρώτη σχέση που έκανα και ο φίλο που έχω τώρα η δεύτερη. Δεν έχω πάει με άλλου άνδρες. Ο παντρεμένος λοιπόν με έχει τρελάνει. Τα αρνητικά πολλά. Έχω δει και τα αντίστοιχα βίντεο σου. Μόλι βλέπω τα βίντεο, λέω: Δεν θα ξανασχοληθώ και μετά από λίγε μέρε, πάλι τριγυρίζει στο μυαλό μου και του στέλνω μήνυμα. Στην αρχή έκανε αυτό το πρώτο βήμα και επικοινωνούσε πρώτο, και, τελευ... και, τελευ... και το τελευταίο διάστημα που δεν επικοινωνεί αυτό, πότε... Δε... πότε μετά από πέντε μέρε, πότε... πότε μετά από 10, επικοινωνώ εγώ με σκοπό να μάθω αν είναι καλά και εμπά και πούμε καμιά κουβέντα παραπάνω. Κοίταξε, δεν θα επικοινωνήσει τώρα γιατί είναι καραντίνα. Δεν μπορεί να βρεθείτε να σε απαυτώσει. Οπότε δεν έχει νόημα να επικοινωνήσει ο παντρεμένο που θέλει να σε απαυτώσει. Μ? Θέλω να μαθαίνω νέα του. Αν ήταν και πιο ομιλητικό, θα μάθαινε πολλά από αυτόν γιατί είναι ίσω ο πιο έξυπνο και αποφασιστικό άνθρωπο που έχω γνωρίσει. σω. Πριν πέντε μέρε είπαμε πολλέ παραπάνω κουβέντε, κυρίω ερωτικού περιεχομένου. με τον παίχτη, τον παντρεμένο, ερωτικού περιεχομένου κουβέντε θα πει σοβαρέ κουβέντε και είπαμε τι θα ήθελε να κάνει ο ένας τον άλλο, αν βρισκόμαστε από κοντά. Άρα κάνετε και cyber. Και αν το είπατε με μηνύματα, ήταν sexting. Έχουμε βρεθεί από κοντά και μάλιστα αφού είχε κάνει το πρώτο βήμα και εκδήλωσε το ερωτικό, το ερωτικό του ενδιαφέρον λόγω του θέματος που ανέφερα παραπάνω, αλλά δεν έγινε τίποτα μεταξύ μας. Είχατε βρεθεί προηγουμένως εννοείς. Παρότι το ήθελα πολύ, πάρα πολύ. Αν και μου ήταν πολύ δύσκολο, του είπα όχι, όσε φορέ επιχείρησε να με φιλήσει και φυσικά μετά δεν θα μέναμε μόνο στο φιλί. Βεβαίω δεν θα μένατε μόνο στο φιλί, στο δημοτικό, στο γυμνάσιο. Και κάποια στιγμή που ήμουν διατεθειμένη να πω στο γραφείο του και να γίνει κάτι και με αυτό, δεν εννοώ αποκλειστικά να κάνουμε σεξ, ήρθαν έτσι τα πράγματα που δεν μπορούσα να πάω. Ευτυχώ θα σου πω. Σκέφτομαι με τη λογική και λέω παντρεμένο. Εκτό του ότι είναι κόντρα στι αξίε μου όλο αυτό, χρόνο ελεύθερο για σένα δεν θα έχει, οπότε πάλι εσύ θα είσαι στον ίδιο παρανομαστή αυτών τη μοναξιά. Θα πρέπει να βολεύεσαι, να βολεύεσαι με ψίχουλα. Άλλο εμπόδιο μεγάλο μένει πολύ μακριά από εμένα. Πάρα πολύ μακριά. Επίση έχουμε μεγάλη διαφορά ηλικία. Βεβαίω έχετε μεγάλη διαφορά ηλικία. 16 χρόνια μεγαλύτερο είναι πολύ μεγαλύτερο από σένα. Και από τι συζητήσει που έχουμε κάνει, αν και είναι ελάχιστε και λακωνικέ, δεν φαίνεται να έχει συναισθήματα. Και με αυτό δεν εννοώ να έχει συναισθήματα για μένα, ή απλώ τα κρύβει τα απομονώνει πολύ καλά. Πολύ πιθανό να μην έχει και συναισθήματα. Πολύ πιθανό να είναι κανένα νάρκησο αυτό. Πολύ πιθανό. Λόγω επαγγέλματο είναι πολύ όμω και πρακτικό. Θα μπω στη διαδικασία να πιθανολογήσω ότι είναι ιατρό. Και μάλιστα χειρουργό. Θα πιθανολογήσω. Χωρί να σημαίνει ότι όλοι οι ιατροί και λειτουργοί είναι και χειρουργή είναι ομοί και ανέσθητη. Όχι. Όπω επίση είπε, πω δεν θα μπορούσε να ζήσει χώρια από τη γυναίκα του. Όταν το ρώτησα ποια είναι η σχέση του μαζί τη, προσπαθώντα να καταλάβω γιατί παίζει σε διπλό ταμπλό, και μου είπε πω αυτό όλο είναι μια δυναμία του. Αυτό όλο είναι μια δυναμία του το να πηγαίνει με άλλε γυναίκε. Μόλι όμω το σκεφτώ με το σώμα, τι να πω. Πάντω, όχι με τη λογική και επηρεασμένη από αυτό το αρχαίο έστειχτο, τρελαίνομαι. Δεν έχω νιώσει έτσι ούτε για τον πρώην άντρα μου που ήταν πολύ εμφανίσιμο, ούτε για το φίλο μου. Θέλω πολύ να βρεθώ μαζί του. Αλλά επειδή είμαι πολύ συναισθηματικό τύπο, φοβάμαι θα κολλήσω. Σίγουρα θα κολλήσει, αν δεν έχει κολλήσει ήδη. Είμαι ένα άνθρωπο όλο συνέστημα. Και το γράψουμε κεφαλαία. Όλο συνέστημα. Ξέρω ότι μου αξίζει κάτι πολύ καλύτερο, αλλά δεν ξέρω τι κόλλημα έχω φάει μαζί του. Έχει φάει παθολογικό κόλλημα. Άρρωστο κόλλημα έχει φάει μαζί του. Πρόσεχε, κόρη! Τον θέλω σαν τρελή. Το φαντασιώνω με συνέχεια. Δεν αναγνωρίζω τον εαυτό μου. Σου έχει ξυπνήσει τη λύπη τόσο αυτό ο άνθρωπο. Θα ήθελα πολύ να σε ακούσω, Θέκλα μου, τη γνώμη σου. Σ αγαπώ πολύ και σε ευχαριστώ για όλα. Είναι θεάρεστο έργο όλο αυτό που κάνει. Μπράβο σου. Είναι βάλσαμε για τι ψυχέ μα τα βίντεο σου. Χαίρομαι που ανακάλυψα το κανάλι σου. Και επίση με ξαφνιάζει πάντα θετικά όταν μοιράζεσαι κάτι δικό σου που σε κάνει να φαίνεσαι πιο ευάλωτη, πιο ανθρώπινη και όχι η κυρία Τέλεια που έρχεται να μα πει πώ θα ζήσουμε τι ζωέ μα πιο σωστά, χωρί λάθη. Σε ευχαριστώ και συγγνώμη αν σε κούρασα και σένα και όσου παρακολουθούν. Θα ήθελα να μου πει κα... γιατί να φτάσω στο σημείο να διαπραγματεύομαι τι αξίε μου και να θέλω να πω με παντρεμένο. Δεν λέω πω αν το κάνω θα είναι ελαφριά την καρδία. Ελαφριά την καρδία. Φοβάμαι, φοβάμαι πολύ, αλλά παρόλα αυτά θέλω. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την εντιμότητα σου και την πλήρη ειλικρίνεια που μας έχεις, με την οποία μας έχεις μιλήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι μου δίνεις την ευκαιρία να αναλύσω αυτό το ζήτημα ξεκάθαρα, ρεαλιστικά. Εκεί που ήσουν έχουμε βρεθεί. Πολλές από εμάς και πολλοί από εμάς. Στα δικά σου τα παπούτσια έχουμε περπατήσει. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα όταν είσαι σε μια τελματωμένη ερωτικά ζωή, όταν είσαι σε ένα γάμο ο οποίος δεν είναι καλός και είναι κακοποιητικός, όπως ήταν ο γάμος σου με τον πρώην άνδρα σου, είναι πολύ πιθανό να μην έχεις μυαλό να σκεφτείς για άλλον άνδρα. Και αν σε φλεφτάρει κάποιο άλλος άνδρας, να μην το πάρεις και πολύ στα σοβαρά. Όταν όμως έχεις ήδη χωρίσει, έχεις πάρει τη ζωή στα χέρια σου, έχεις παλέψει, έχεις πολεμήσει για ένα καλύτερο μέλλον και έρχεσαι και προσγιώνεσαι απότομα, βαρετά, αποκαρδιωτικά σε μια νερόβραστη σχέση με έναν τύπο, μιλάω για το φίλο σου τώρα, ο οποίος δεν παίρνει το αυτοκίνητό του ή τα πόδια του ή τη... το λεωφορείο, το τραμ, δεν ξέρω, για να έρθει να σε δει και περιμένει από σένα να πηγαίνει να το δεις. Και για να βολευτεί κιόλα ο τύπο αυτό, σε έχει γνωρίσει και στην οικογένεια του και στα παιδιά του, τους, ώστε να μπορεί να πα να το βρει σπίτι του, να μην ταλαιπωρείται. Και ζει αυτή την ερωτική απαξίωση, γιατί περί ερωτική απαξίωση πρόκειται. Περί ερωτική απαξίωση πρόκειται να μην σηκώνει τον κόλλο του άλλου, με συγχωρείτε για την έκφραση να πάει να δει τη φιλενάδα του. Ερωτική απαξίωση. Γιατί αν είσαι πραγματικά ερωτευμένο μια γυναίκα, δεν λογαριάζει με έναν άντρα. Δεν λογαριάζει Θάλασσε, ουρανού, μπαίνεις τα πλοία, τα δαπόρια, τα αεροπλάνα, μπαίνει στα ταξί, μπαίνει στι δημόσιε συγκοινωνίε, μπαίνει οπουδήποτε προκειμένου να πα να βρει τον άνθρωπο που λαχταρά και αγαπά. Δεν έχει πάθο αυτό ο άνθρωπο, υγιέ πάθο. Δεν έχει ερωτικό πάθο για σένα. Δεν είναι ερωτευμένο μαζί σου. Παράτε το. Και ίσω να μην μπορεί να έχει πάθο. Ίσως μπορεί να είναι γενικός νερόβραστο. Γενικό σκληρό μπορεί να είναι με πολύ χαμηλή λίπητο, ο οποίο να ταιριάζει τζάμι με έναν άλλον άνθρωπο με πολύ χαμηλή λίπητο. Εσύ όμω πρέπει να έχει πολύ υψηλή λίπητο, γιατί λε ότι είσαι ένα άνθρωπο γεμάτο συναισθήματα. Υψηλή λίπητο σημαίνει υψηλή ερωτική επιθυμία. Υψηλή λίπητο μπορεί να συνοδεύεται και με ενσυναίσθηση και ψηλή συναισθηματική νοημοσύνη, όπω συμβαίνει στη δική σου περίπτωση. Έχει και ψηλή λίπητο, την οποία αυτή η ψηλή λύπη σου την έχει ξυπνήσει αυτό ο, ο τύπο, παντρεμένο ο 16 χρόνια πιο ηλικιωμένο από σένα. Δεν έχω θέμα με του μεγαλύτερου. Έχω θέμα με του μεγαλύτερου του πανδρεμένου που εκμεταλλεύονται τη, σχέση, τη θέση ισχύω που έχουν ω πολύ καλοί επιστήμονε και πολύ καλοί σπουδαίοι και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, οι οποίοι θέλουν να έχουν και το γάμο του, θέλουν να έχουν και τη γυναίκα του θέλουν να απαυτώνουν και την κάθε κοπελίτσα την ωραία που βρίσκουν στο δρόμο τους και λένε είναι μια αδυναμία αυτό που έχω και εγώ τη γυναίκα μου δεν την αφήνω. Ε, βεβαίως δεν θα αφήσει τη γυναίκα του. Δεν θα αφήσει τη βολή του. Αυτό θέλει το απαύτωμα. Να, να εναλλάξει το, το, μενού του. Έχει και μια έτσι πολύ άσχημη έκφραση που λέει δεν μπορεί να τρως κάθε μέρα φασόλια. Εσείς ξέρω εγώ το, 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 το αρνάκι το φρικασέ. Που θα το φάει μια φορά δυο, θα το τρώει συνέχεια. Θα το τρώει τα φασόλια στο σπίτι και θα πήγαινε και αλλού να τρώει άλλα πράγματα. Όπω και να έχει. Κάποιο μπορεί να έχει υψηλή λίμπιντο, αλλά να μην, έχει, να, μην, να μην έχει. ζωντανά συναισθήματα. Να είναι νεκρωμένος εσωτερικά, εντό αγωγικών. Να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος να έχει μουδιάσει τα συναισθήματά του. Και να χρησιμοποιεί τη λύπη του εθιστικά να είναι εθισμό αυτό το πράγμα. Θέλω και άλλη αδρεναλίνη, θέλω και άλλο excitement, θέλω και άλλη διασκέδαση, θέλω και άλλο action, δράση. Άρα πάω να κυνηγήσω την επόμενη κοπέλα που δεν μου κάθεται. Και όσο γνωρίζει ότι εσύ είσαι γυναίκα παραδοσιακή, που έχει πάει μόνο με δύο άντρε στην ηλικία που σε τώρα, απαναγία μου, πρέπει να του αρέσει πάρα πολύ αυτό. Όχι για να σε παντρευτεί, Ή να χωρίσει τη γυναίκα του και να είστε μαζί. Αλλά για να σε κατακτήσει, να σε απαυτώσει και να νιώσει δυνατό. Εγώ έχω καταφέρει και αυτή που είναι, ξέρω εγώ, 35 πόσο είναι και έχει πάει μόνο με δύο άντρε και πήγε και μαζί μου. Βάζω και αυτό το τρόπεο πάνω στο ράφι μου με τα τρόπεα. Πόσε έχω απαυτώσει και πόσο σπουδαίο είμαι και είμαι και πολύ γνωστό στο επαγγελμά μου και σε Ελλάδα και σε εξωτερικό. Είπε, ίσω είναι ο πιο έξυπνο άνθρωπο που έχω γνωρίσει. Σου λέω ίσω. Γιατί αν είναι κάποιο πραγματικά ευφύ, επιμελείται και τη συναισθηματική του νοημοσύνη αναπτύσσει την ενσυναίσθηση. Κάνει δουλειά με τα συναισθήματά του, δεν μου τα συναισθήματά του, προκειμένου να τα αποφύγει. Και ένας ο οποίος δεν νιώθει τον πόνο και νιώ, δεν νιώθει τις ενοχές και δεν νιώθει τη θλίψη, δεν μπορεί να νιώσει ούτε τη χαρά. Και καλά καλά την κάβλα δεν μπορεί να την ευχαριστηθεί. Με συγχωρείτε για την έκφραση. Οι άνθρωποι για να βιώνουμε έντονα τα συναισθήματα μας και να τα απολαμβάνουμε πρέπει να τα βιώνουμε όλα, σε όλο το range σε, όλο το, σε, σε, σε όλα τα μήκη και πλάτη των συναισθημάτων και τη στενοχώρια και τη χαρά και την απογοήτευση και τον ενθουσιασμό και το θυμό και την ηρεμία, όλα να τα βιώνουμε αυτός ο άνθρωπος θα σου κάνει κακό, είναι τοξικός καταλαβαίνω την έλξη που νιώθεις για εκείνον την κατανοώ πλήρω. 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 Μου είχε τύχει και εμένα κάτι τέτοιο. Πριν χρόνια πολλά, ήμουνα και εγώ μονογονιό. Είχα μία σχέση. Υπάρχει 7 χρόνια, 8 χρόνια, θυμάμαι πόσα. Είχα μία σχέση η οποία ήταν καλή σχέση, θα έλεγε κάποιο. Ήταν νερόβραστη σχέση με έναν άνθρωπο, ο οποίο έλεγε ότι με αγαπούσε και έδειχνε ενθουσιασμένο μαζί μου, αλλά ο τύπο του και ο χαρακτήρα του δεν ταιριάζε με μένα. Ήταν πολύ χαμηλών τόνων. Ήταν άνθρωπο ο οποίο δεν έκανε περισσότερε προσπάθειες από τι απαραίτητε. Ήταν βουλιαγμένο σε θέματα εξέλιξη προσωπική και επαγγελματική, επειδή έτυχε να γεννηθεί σε οικογένεια με χρήματα. Μπορούσε να επιβιώσει οικονομικά χωρίς να ταλαιπωρείται ιδιαίτερα, αλλά δεν μου άρεσε αυτή η έλλειψη κινήτρων για εξέλιξη και δεν μιλάω μόνο για οικονομική εξέλιξη, μιλάω και για να πάει δουλειά ο άλλος και για να κινηθεί και να, να είναι δημιουργικός και χρήσιμος στην κοινωνία. Έκανα το λάθος να συνεχίσω αυτή την κατάσταση και τη συνέχιζα αποσπασματικά του στυλ αυτού, ας δοκιμάσουμε λίγο και μετά ξανά όχι και μετά ναι". Και εκείνη την περίοδο που βίωνα αυτή την ερωτική απαξίωση, γιατί και ως γυναίκα αυτό το πράγμα με απαξίωνε, γιατί όπω αυτό ο άνθρωπο δεν σηκωνόταν το πρωί να πάει δουλειά, να κυνηγήσει, να δράξει τη μέρα έτσι και δεν άδραται την ευκαιρία να ζήσει αυθεντικά. Δηλαδή πηγαίναμε έξω και βαριόμουνα. Πηγαίναμε για καφέ και βαριόμουνα. Πηγαίναμε για ποτό και βαριόμουνα. Ήτανε μπούρινγκ, ήταν ανιαρό για μένα. Αλλά έλεγα: Μα είναι πάρα πολύ καλό παιδί, Μα με αγαπάει, Μα με θέλει τόσο καιρό, Μα προσπαθεί, Μα είναι εντάξει απέναντί μου, Μα δεν μου έχει μιλήσει άσχημα. Μα δεν με έχει κακολογήσει, μα με χτιμάει, μα έχει καλή γνώμη για μένα, ναι, όσο καλός και αν είναι, αν δεν είναι, αν δεν σου κάνει κλικ μαζί του, αν δεν σου κάνει κούκου μαζί του, δεν πρέπει να είσαι. Και εκείνη την περίοδο έτυχε να έχω ένα τέτοιο πειρασμό όπως αυτό που έχεις εσύ. Και παρόλο που ε, είχα, πάντοτε την αρχή την παρόμοια που έχει και εσύ ότι δεν τα φτιάχνω με παντρεμένο είχα φτάσει πάρα πολύ κοντά στο να α, α, ενδώσω στον πειρασμό πάρα πολύ κοντά καταλαβαίνω αυτά που νιώθεις απόλυτα και η λύση ήταν να χωρίσω να χωρίσω από τη σχέση εκείνη η οποία δεν ήταν για μένα όταν χώρισα από εκείνη τη σχέση πλέον δεν ήταν ελκυστικός για μένα ο παντρεμένος Παρόλο που δεν είχα δείξει ότι ενδιαφερόμουν, υπήρχε φλερτ και ένιωθα αυτά τα σκεφτήματα που νιώθει εσύ. Και έλεγα: Μα τι είναι αυτό το πράγμα, δεν είναι υγιέ. It's not normal. Δεν ήταν κάποιο άνθρωπο που να ήξερα από πριν, δεν ήταν κάποιο άνθρωπο που να έχω μια ιστορία τέλειωτη από το παρελθόν και να τύχει να ξαναβρει. Ήταν ένα άγνωστο στην ουσία, ο οποίο εξασκούσε μια έλξη επάνω μου του απαγορευμένου και του, του έντονα παθιασμένου λόγω τη φύση του απαγορευμένου δηλαδή. Όχι. Και σκεφτόμουν να βρε, αν τον είχα αυτόν τον άνθρωπο, αν ζούσα μαζί του, αν ήμουν η γυναίκα του, θα τον ήθελα και έλεγα προφανώ όχι. Δεν θα μου φαινόταν τόσο ελκυστικό αν δεν ήταν το πακετάκι του απαγορευμένο. Και θυμάμαι ότι ο τότε φίλο μου είχε ενοχληθεί πάρα πολύ που του είπα να χωρίσουμε. Έφτασα στο σημείο να το εξηγήσω και γιατί. Δεν το κατάλαβε. Εντάξει. Και αυτό ήταν κιόλα ένα δείγμα και μια ένδειξη, μια απόδειξη ότι δεν έπρεπε να είχα εκείνη τη σχέση. Και μετά, όταν έμεινα μόνη, ξαναπήγα στη ψυχοθεραπεία και εκεί συνειδητοποίησα ότι η σχέση που είχα η σοβέζική η χλιαρή, η νερόβραστη, η κρυόπολη με συγχωρείτε, η σχέση για τη σχέση λέω, με έκανε να είμαι ευάλωτη στον πειρασμό του να κάνω κάτι απαγορευμένο και κάτι έξω από τις αρχές και τις αξίες Εντάξει, λοιπόν. γιατί είναι Κάτι που δεν το έχω μέσα στο μυαλό μου ότι είναι καλή ιδέα μία γυναίκα ελεύθερη να φτιάχνει δεσμό εγνώση της με έναν άντρα παντρεμένο. Που να ξέρει ότι είναι παντρεμένος και να τη φλερτάρει καθαρά σεξουαλικά. Γιατί αυτοί οι οποίοι θέλουν απλώ να σε απαυτώσουν, μόνο σεξουαλικά θα σου μιλήσουν. Δεν θα σου μιλήσει για τη ζωή του, δεν θα σου μιλήσει για τα συναισθήματα, τίποτα. Μόνο σεξουαλικά θα σου μιλήσει. Εντάξει. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Είναι δικιά σου η ζωή, δικαιούσε να κάνει ό,τι θέλει. Ακόμη και να ενδώσει τον πειρασμό, δικαιούσε να το κάνει. Θα σου πω εγώ να μην το κάνει. Όπω δεν θα ήθελα και εμένα να μου πει κανεί να μην το κάνω. Γιατί κιόλα, θα με έρχονται οι άλλοι και μα λένε μην το κάνει, σαν να μα βάζουν ένα α, κίνητρο να το κάνουμε αντιδραστικά. Α το κάνω τώρα αυτό που μου λένε ότι δεν πρέπει να το κάνω. Γιατί να μην το κάνω. Δεν σου λέω να μην το κάνει. Ούτε σου λέω να το κάνει. Ό,τι και αν αποφασίσει όμω, διάλεξε εσένα διάλεξε εσύ να ζεις μια αυθεντική ζωή και ό,τι κάνεις να συνειδητοποιείς τι κάνεις. Ακόμη και αν διαπραγματευτείς τις αξίες σου και στη διαπραγμάτευση κερδίσει το να έχεις αυτή την εμπειρία, κάνε το πολύ συνειδητά για να πάρεις τα μαθήματα. Τα μαθήματα από αυτό που τραβάει η ψυχή σου. Αυτή τη στιγμή η ψυχή σου, το υποσυνείδητό σου τραβάει να κάνεις αυτή την, πράξη, η οποία δεν είναι μέσα στι αρχέ και τι συνταξίε σου. Είναι μια αμαρτία, θα λέγαμε, αν χρησιμοποιούσαμε θρησκευτικού όρου. Αν δεν μπορέσει να αντισταθεί στον πειρασμό και θα το κάνει, κάνε το και παρατήρησε τον εαυτό σου. Παρατήρησε πώ νιώθει. Παρατήρησε τα συναισθήματά σου. Παρατήρησε αν όντω είναι τόσο σπουδαίο αυτό το απαγορευμένο όσο φαίνεται προτού το πράξει. Θα σου πω γενικά ότι οτιδήποτε οραματιζόμαστε ή φαντασιωνόμαστε είναι πολύ πιο σπουδαίο από ότι είναι στην πραγματικότητα. Και ότι όσο πιο απαγορευμένο είναι κάτι, τόσο πιο σπουδαίο φαντάζει στα μάτια μα. Και γνωρίζω πολλέ περιπτώσει γυναικών που τα με παντρεμένου άντρε και μετά μπορεί να έτυχε να του χωρίσει η γυναίκα του και να του φορτωθούν αυτέ και να μην του θέλουν μετά. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω ποια είσαι. Δεν ξέρω ποιο είναι αυτό. Δεν μ' αρέσει αυτό ο τύπο. Καθόλου. Τίποτα. Τίποτα. Δεν μ' αρέσει. Έμ' αρέσει. Εμ αρέσει, ρε φίλε. Έμ' αρέσει γιατί δεν είναι εντάξει απέναντι στη γυναίκα του, δεν είναι εντάξει απέναντι σε εσένα, δεν σέβεται τη γυναίκα του, δεν τα σε σέβεται εσένα. Μισογίνη μου φαίνεται. Έτσι μου φαίνεται, δεν το ξέρω τον άνθρωπο. Και εσύ είναι πολύ πιο σπουδαίο στο επάγγελμά του στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Α είναι. Εμένα δεν μου φαίνεται καλό χαρακτήρα. Σέβεσαι τη γυναίκα σου, δεν φιλεφτάρει άλλε γυναίκε. Α σέβεσαι μια γυναίκα η οποία ήταν ασθενή σου ή πελάτη σου, δεν τη κάνει προτάσει. Πάντοτε με βάση τη γνώμη μου, ε. Παίχτης φαίνεται ο τύπος. Αυτά. Διαπραγμάτευση αξιών. Αγάπη μου, welcome to adult life. Καλώς όρισε στην ενήλικη ζωή, στην οποία καλούμαστε συχνά να διαπραγματευτούμε τις αξίες μας. Και οι απαντήσεις που θα δώσουμε και οι αποφάσεις που θα λάβουμε είναι ενδεικτικές του προσωπικού πνευματικού μας αγώνα. Life happens, shit happens. Είναι ανθρώπινο να κάνουμε λάθη, είναι ανθρώπινο να υποκύπτουμε σε πειρασμούς, αλλά είναι θεϊκό και ευκταίο να έχουμε μια καλή επαφή με τα συναισθήματά μας και μια πνευματική ματιά της δικιά μας της ζωής και να είμαστε αποφασισμένοι ανα πάσα στιγμή με αγάπη προς και αλλήλους να καλυτερεύσουμε τη δική μας πνευματική κατάσταση, καλυτερεύοντας έτσι και την πνευματική κατάσταση του κόσμου όλου. Μια μεγάλη νοερή αγκαλιά και ένα φιλί από εμένα. Καλό βράδυ. Τώρα, αν έχετε φτάσει μέχρι εδώ, έχετε παρακολουθήσει και εσείς το παλιότερο βίντεο με τίτλο «Διαπραγμάτευση αξιών» και πάμε να δούμε τι απέγινε με εκείνη την ιστορία. Αγαπητή Θέκλα, έτυχε να ξαναδώ το βίντεο τρία χρόνια μετά γιατί ανέφερα γι' αυτό σε μια φίλη μου. Ήθελα πολλές φορές να γράψω τελικά τι έγινε με το γιατρό. Καλά είχα καταλάβει πως ήταν γιατρός. <laughs> Αλλά το ανέβαλα Συνεχώ. θυμάστε στο βίντεο, το ακούσατε τώρα ότι τη λέω: Υποθέτω θα είναι γιατρό και υποθέτω θα είναι και χειρουργό, χωρί να σημαίνει ότι όλοι οι ιατροί που είναι και χειρουργοί έχουν τέτοια προσωπικότητα. Και ο αδερφό μου είναι ιατρός και χειρουργό και δεν έχει τέτοια προσωπικότητα. Αλλά πιο συχνά συναντά σε αυτά τα επαγγέλματα ανθρώπου με τέτοιο στυλ προσωπικότητα. Λοιπόν, μιλούσαμε περιστασιακά, αλλά ποτέ δεν έγινε τίποτα. Ευτυχώ με κεφαλαία, τονισμένα το ευτυχώ και τρία θαυμαστικά. Χαίρομαι. Εδώ και δύο χρόνια σταμάτησε κάθε είδους επικοινωνία. Μάλιστα, όταν δεν δίνεις τον άλλο αυτό που θέλει να πάρει από εσένα και όταν αυτό που θέλει να πάρει από εσένα είναι σεξ χωρίς δεσμεύσει και όταν δεν του το δίνεις θα απογοητευτεί και θα σταματήσει κάθε επικοινωνία. Αυτό συμβαίνει με τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν μόνο σεξ και δεν το λένε ξεκάθαρα. Ε, δεν το λένε Ξεκούτσουλα, κοίταξε. Εγώ θέλω απλώ να κάνουμε σεξ και μετά τίποτα. Θα στο φέρει όπω σου το έφερνε αυτό. Αν του δώσει το μόνο σεξ, θα το πάρουν και θα φύγουν. Αν δεν του το δώσει, θα απογοητευτούν και δεν πρόκειται να ξοδέψουν χρόνο και ενέργεια για να πάρουν κάτι το οποίο είναι τόσο παροδικό. Απογοητεύονται. Ο ναρκιστισμό του δεν τροφοδοτείται από το γεγονός ότι εσύ λες, όχι δεν θέλω να κάνω σεξ, όχι δεν θέλω να κάνω cyber, όχι δεν θέλω να κάνω το ένα, όχι δεν θέλω να κάνω το άλλο γιατί τα κάνω αυτά μόνο στα πλαίσια που είναι μια συνθήκη όπως την επιθυμώ. Ένα άνθρωπο ελεύθερο, διαθέσιμο, που να ενδιαφέρεται ουσιαστικά για μένα, που να είναι διαθέσιμο, διαθέσιμη η γυναίκα ή άνδρα, να δημιουργήσει μια ουσιαστική σχέση μαζί μου κλπ. Λοιπόν, άρα μιλούσατε περιστασιακά, αλλά ποτέ δεν έγινε τίποτα ευτυχώ. Και εδώ και δύο χρόνια σταμάτησε κάθε είδου επικοινωνία. Δηλαδή να υποθέσουμε ότι περιστασιακά περίπου κάνα χρόνο, δέκα μήνε, εννιά μήνε μετά που κάναμε το email, μιλούσε περιστασιακά. Θέλω να ελπίζω ότι το email σε συγκρατούσε στο να μην ενδώσει. Εκείνο το χρόνο με πλησίασαν πολλοί άνδρε. Δεν θα ήταν υπερβολή αν έλεγα ότι κάθε Παρασκευή ή κάθε δέκα μέρε Άλλος άνδρας μου ζητούσε να βγούμε. Είχε πέρασει. <laughs> με τρεις-τέσσερις βγήκα. Καλά έκανες, καλά έκανες. Δεν έκανα σεξ όμως. Και πάλι, εφόσον δεν ήθελες, καλά έκανες και δεν έκανες σεξ. Και αν ήθελες να κάνεις, πάλι καλά θα έκανες και έκανες. Αν ήταν κάτω από τις κατάλληλε για σένα συνθήκες και προϋποθέσεις. Μόνο με, τον πρώτο που με πλησίασε, μόνο με τον πρώτο έκανα σεξ που με πλησίασε με πολύ ήρεμο τρόπο, αλλά με διεκδίκησε έντονα μετά από ένα με ένα μισή μήνα κάναμε δύο φορές σεξ και μισή ώρα μετά τη δεύτερη φορά έμαθα ότι είναι παντρεμένος και χωρίσαμε. Αυτή είναι η χειρότερη που το παίζουν ελεύθεροι ενώ είναι παντρεμένοι, οι χειρότεροι. Είναι πολύ χειρότεροι από αυτούς που είναι παντρεμένοι και το λένε ότι είναι παντρεμένοι. Χείρου χειρότεροι όσοι άνθρωποι είναι παντρεμένοι και προσποιούνται τους ελεύθερους προκειμένου να αποσπάσουν σεξουαλικές επαφές με έναν άνδρα με μια γυναίκα. Οι χειρότεροι. Με κόλλησε και ένα σεξουαλικό μεταδιδόμενο νόσημα. Ευτυχώ, δόξα το Θεώ είμαι καλά. Ευτυχώ. Τρει μήνε μετά από αυτό το περιστατικό, αποφάσισα να βγω με ένα παιδί που όλο το χρόνο με ζητούσε να βγούμε κατά διαστήματα, αλλά δεν έδινε ευκαιρία. Μου φαινόταν πολύ άγριο. Στον τομέα, τι φωτογραφίε του άγριου από κάτω. Πώ σου φάνηκε άγριο, Εμένα μου φαίνεται ένα παιδί που βλέπω τι φωτογραφίε του, Οποίο, το οποίο έχει μία αρενοπή εμφάνιση στο πρόσωπο, έτσι αδρά χαρακτηριστικά, αλλά μου δείχνει καλοσύνη το βλέμμα του και το πρόσωπο του. Δεν μου δείχνει αγριάδα. Πού την είδες την αγριάδα. Ήθελες εσύ τον άρκισο σου, τον εκλεπτισμένο, τον αρκισιστή, να σου το παίζει γλυκούλης και συναισθηματικούλης, ενώ είπαμε στο βίντεο ότι δεν, με τα συναισθήματα δεν. Ξαναδες και εσύ το βίντεο που σου λέγα για τον παντρεμένο και τα συναισθήματα. Αυτό γλυκίδατο φαίνεται, γεμάτο συναισθήματα. Τελικά είμαστε μαζί εδώ και δύο χρόνια. Μου λε πότε ξεκινήσατε να είστε μαζί, αλλά εγώ δεν θα διαβάσω την ημερομηνία για να μην προδώσω την ταυτότητά σα. Περνούσαμε. Έχει, ένα... Έχει δύο χρόνια περίπου. Ναι, δύο χρόνια. Περνούσαμε τέλεια τον πρώτο χρόνο. Έχουμε τρομερή επικοινωνία. Και ερωτική επαφή. Είναι 7 χρόνια μικρότερο. Μπράβο. Μπράβο. Ωραία. Δεν φαίνεται ότι είναι 7 χρόνια μικρότερο. Δεν φαίνεται. Από τι φωτογραφίε. Όχι. Μια χαρά φαίνεται. Μια χαρά. 7 χρόνια πάνω, 7 χρόνια κάτω. Δεν είναι κανένα πρόβλημα. Και επειδή είχε ασχοληθεί με τον 16 χρόνια μεγαλύτερο παντρεμένο, το 7 χρόνια μικρότερο. Upgrade, φίλε να δω. Upgrade. Να αναφέρω ότι είμαι πλέον 41 και όταν έστειλα το πρώτο email ήμουν 38. Άρα είσαι 41 και αυτό είναι 34. Μια χαρά. Και να ήσουν εσύ 41 και αυτό 48 πάλι θα ήταν μια χαρά. Εφόσον είναι ελεύθερο, είναι single και είναι έτσι όπω είναι καλοήθη που φαίνεται για τη φάτσα ο άνθρωπο. Η σχέση μα δοκιμάστηκε και ακόμη δοκιμάζεται. Oh. Είχα και εγώ από τον Δεκέμβρη του 2022 προβλήματα υγεία που δυσκόλευαν και εξακολουθούν να δυσκολεύουν την ερωτική επαφή. Για μήνε δεν μπορούσαμε καθόλου. Λυπάμαι και εύχομαι σύντομα να είσαι καλά με τα θέματα τη υγεία σου. Πέρασε και αυτό σε έναν πολύ δύσκολο χωρισμό. Και φυσικά πάντα βγαίνουν κι άλλα κερασάκια στι τούρτε μα. Ναι, μία σχέση δεν είναι ένα πάρτι στο οποίο είμαστε συνέχεια με στην τρελή χαράτρια, λαλήτρια, λαλόκινη, όλα τέλεια. Μια υγιή σχέση είναι ένα χώρο στον οποίο ζούμε τη ζωή μα, συμπορευόμαστε στη ζωή μα με έναν άλλον άνθρωπο, ο οποίο έχει επίση. Επιθυμία να δουλέψει τα ζητήματα που όντω θα προκύψουν στη ζωή. Έχει επιθυμία να χαρεί τι χαρέ μαζί μα και να μοιραστεί και τι λύπε μαζί μα και να συμπορευτεί ουσιαστικά. Οπότε πέρασε μεγάλη κρίση η σχέση μα, αλλά ποτέ με φασαρίε. Πάντα με κουβέντα. Πολύ ωραίο αυτό. Να υπάρχει το εργαλείο τη ουσιαστική και βαθιά επικοινωνία, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να μεταφέρουν με ακρίβεια τα μηνύματα και να μπορούν να συντονιστούν για να χτίσουν τα θεμέλια της σχέσης, της σχέσης τους και για να προστατεύσουν τη σχέση τους σαν ένα πολύτιμο φυτό που το φυτεύεις και το προστατεύεις για να μεγαλώσει. Απλά η ψυχολογική φθορά ήταν μεγάλη από τα προβλήματα της καθημερινότητας και της υγείας. Παρόλα αυτά είναι ένα πλάζαμα που μεσέβεται, εχτιμά, με διάθεση να προσφέρει, ενεργητικός, γεμάτος συναισθήματα. Είδες και σου φαινόταν άγριος, είδες είναι γεννημένος προστάτης. Με τρία θαυμαστικά. Παρόλο που είναι μικρότερος, λειτουργεί προστατευτικά προς εσένα. Μια από τις πολλές φορές που με προστάτεψε ήταν όταν ο παντρεμένος μου με κόλλησε και σεξουαλικός μεταδιδόμενο νόσημα με ενοχλούσε για καιρό μετά που του ζήτησα να χωρίσουμε. Γιατί ήθελε να είμαστε μαζί. Μπήκε ο νέος τότε φίλος μου στη μέση και με πολύ όμορφο τρόπο τον έκανε να σταματήσει να με ενοχλεί. Τώρα που είχα τα προβλήματα υγείας, του ζήτησα να χωρίσουμε, γιατί του λέω καταλαβαίνω ότι είσαι νέος και έχει ανάγκη από το σεξ και την ερωτική επαφή να βγεις κλπ. Η απάντηση του ήταν, δεν μπορώ να σε αφήσω τώρα που είσαι άρρωστη στα δύσκολά σου και να μην ξέρω αν σου συμβαίνει κάτι, αν έπαθες κάτι ή αν έγινε καλά. η αν εγινε καλα πραγματικοί άνθρωποι μένουν και στα εύκολα, μένουν και στα δύσκολα. Δεν την κάνουμε λαφρά πίδηματάκια όταν έχουμε προβλήματα υγεία ή οικονομικά προβλήματα ή οτιδήποτε άλλο. Είναι ο πρώτο άνδρα στη ζωή μου που μου έκανε έρωτα και γράφει στο έρωτα με κεφαλαίωνε σεξ με αυθεντικό συνέστημα. Όχι μόνο σεξ. Με φυλάει και νιώθω την αγάπη του. Με αγκαλιάζει και ηρεμώ. Θα σκεφτεί πριν από μένα για μένα. Πριν αρρωστήσω, είχαμε πολλέ κοινέ δραστηριότητε, τρέξιμο, ορειβασία, χορό. Περνούσαμε υπέροχα. Πού θα πάει, ελπίζω πω είμαι στο τέλο τη περιπέτεια και να μα βρει πιο ενωμένου από ποτέ. Σου το εύχομαι ολόκαρδα και όλη η κοινότητα μα εδώ σου το εύχεται. Να είσαι καλά. Γιατί δυστυχώ εμεί οι συνεξαρτώμενοι αναλωνόμαστε σε προβληματικέ καταστάσει, χαλάμε την υγεία μα και πολλέ φορέ. Ένας άνθρωπος όταν βρει τον άνθρωπό του μπορεί να, τον, να έρθει να τον συναντήσει μια ασθένεια η οποία προκλήθηκε ή ενεργοποιήθηκε από τις συνεχείς κακοποιήσεις του παρελθόντος. Γι' αυτό πρέπει να προστατεύουμε τον εαυτό μας και να αποφεύγουμε να ερχόμαστε σε επαφή με ανθρώπους οι οποίοι μας προκαλούν συναισθηματική απορρίθμιση και ψυχοσυναισθηματική πίεση και ψυχοπίεση. Πρώτη φορά στη ζωή μου νιώθω θηλυκό με κεφαλαία. Νιώθω η γυναίκα με κεφαλαία στη σχέση και όχι ο άντρα. Εννοεί νιώθει ότι ο άντρα που είναι δίπλα σου επιθυμεί να είναι μαζί σου, θέλει να είναι μαζί σου και δεν τον τρέχει εσύ ξοπίσω να τον παρακαλά να είναι μαζί σου. Όπω συνήθω οι συνεξαρτώμενε και οι συνεξαρτώμενοι παρακαλούμε του άλλου να είναι μαζί μα, με τον τρόπο μα, είτε κυριολεκτικά είτε με φταφορικά. Είμαι ευγνώμων. Θα ήθελα για να με γνωρίσει να σου στείλω φωτογραφίε με τον σύντροφο τη ζωή μου. Σε παρακαλώ, αν κάνει κάπου βίντεο, δεν θέλω να ανέβω φυσικά η φωτό, είναι για σένα. Σε παρακολουθώ και χαίρομαι να είσαι καλά. Εύχομαι τα καλύτερα ολόψυχα και σε σένα. Μάλιστα. 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 Πολύ ωραία. Χαίρομαι για σένα. Εύχομαι ολόκαρδα περαστικά να ξεπεράσεις αυτό που σε ταλαιπωρεί. Χαίρομαι για σένα. Χαίρομαι για τον σύντροφό σου γιατί και εσύ είσαι ένα αξιόλογο άνθρωπο. Ξέρετε, παιδιά, η διαφορά ενό συνεξαρτώμενου με έναν αρκισιστή ποια είναι. Οι αρκισιστέ είναι άνθρωποι που επιλέγουν συνειδητά το δρόμο τη κακία. Συνειδητά, τον εύκολο δρόμο. Να έχουν κέρδη και ωφέλη από του άλλου, να απομιζούν του άλλου, χωρί να προσφέρουν κάτι ουσιαστικό. Ενώ οι συνεξαρτώμενοι είναι πλάσματα που προσπαθούν τα καημένα ή προσπαθούμε τα καημένα, ή προσπαθούσαμε τα καημένα, να, να βρούμε αγάπη με λάθος τρόπο. Και πραγματικά αξίζουμε οι άνθρωποι με καλοήθεια, αξίζουμε οι άνθρωποι που έχουμε καλές προθέσεις, όσα λάθη και αν έχουμε κάνει στο παρελθόν, όσο και αν έχουμε απογοητεύσει τον ίδιο μας τον εαυτό, Όσο και αν έχουμε επιτρέψει να κακοπέσουμε, όσο και αν έχουμε κάνει επιλογές που εκ των υστέρων τι κοιτάγαμε και λέγαμε τι είναι αυτό, και όσοι συμμετείχατε στα διαζώσει ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια στην Αθήνα, και όσοι ήσασταν στο πρόσφατο webinar που κάναμε εδώ στο κανάλι, που κάναμε εκείνα τα πολύ ενδιαφέροντα set δηλώσεων που διαχωρίζουν τι είναι η συνεξάρτηση, τι είναι ο αναρκισμό και τι είναι το ασφαλέ τηλδεσμό, έχετε έτσι στο μυαλό σα πιο φρέσκο τι συμβιβασμού κάνουμε οι συνεξαρτώμενοι προκειμένου να ετεροπροσδιοριστούμε και να νιώσουμε μια ψευδέστηση ανήκειν μέσω του ετεροπροσδιορισμού, δικαιούμαστε την αγάπη. Όλοι οι άνθρωποι δικαιούνται την αγάπη. Και τη δικαιούνται κυρίω οι άνθρωποι που είναι γεμάτοι αγάπη και που προσπαθούν να μοιραστούν όμορφα πράγματα με τους άλλους ανθρώπους. Οι άνθρωποι που θέλουν να είναι το άλλα τη γης. Θέλουν, αλλά παίρνουν δρόμους αυτοκαταστροφικούς. Γιατί η εξάρτηση, η υπερβολική αποδοχή ε, οποιασδήποτε απέτηση από άλλους ανθρώπους, το να ζούμε τη ζωή μας με βάση τα θέλω των άλλων, δεν είναι ένας δρόμος δημιουργικός και δρόμος εξέλιξης, είναι ένας δρόμος αυτοκαταστροφικός. Εύχομαι ολόκαρδα στη φίλη περαστικά για τα θέματα της υγείας της, ολόκαρδα. Εύχομαι να είναι και οι δύο καλά και να είναι καλά η σχέση τους. Εύχομαι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μόνοι να μπορούν να συνεχίσουν και ψυχοεκπαιδεύονται και ψυχοθεραπεύονται να μπορούν να συνεχίσουν τον καλό αγώνα για να αγαπήσουν επιτέλους τον εαυτό τους ώστε να μπορέσουν να είναι σε σχέσεις αγαπητικές. Οι άνθρωποι που βρίσκονται σε κακοποιητικές σχέσεις να πάρουν τη δύναμη να διακόψουν την κακοποίηση. Εύχομαι, εύχομαι αγάπη, ηρεμία, συντροφικότητα, τους ανθρώπους, ό,τι καλύτερο. Και αυτό που είπε η κοπέλα, ότι υπήρχε αυτός ο άνδρας στο περιβάλλον της, τη ζητούσε να βγει, αλλά τον απέρριπτε γιατί της φαινόταν παράξενος και προφανώς η παραξενιά του είχε να κάνει με το ότι δεν ήταν αρκησιστής και δεν τέριαζε στο μοτίβο που είχε στο μυαλό τη. Αυτό να μας βάλει λίγο σε σκέψεις, γιατί πολλές φορές Άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να κάνουν δουλειά με τον εαυτό του, άνθρωποι που ψυχοεκπαιδεύονται και ψυχοθεραπεύονται, άνδρε και γυναίκε, θεωρούν ότι έχουν καλά κριτήρια, αλλά στην ουσία απορρίπτουν ανθρώπου που είναι καλοί άνθρωποι και διαθέσιμοι για να δημιουργήσουν σχέση, είτε λόγω εξωτερική εμφάνιση, είτε λόγω ε, οικονομική κατάσταση ή κοινωνική κατάσταση ή άλλων πραγμάτων, τα οποία είναι ασήμαντα. Είναι ασήμαντο αν ο άλλο είναι 7 χρόνια μικρότερο από σένα. Είναι ασήμαντο αν ο άλλο, ξέρω εγώ, έχει λίγα περισσότερα κιλά. Είναι ασήμαντο αν ο άλλο έχει κάποια χαρακτηριστικά που εσύ δεν είχε φανταστεί ότι θα ήθελε να έχει ο σύντροφό σου, εφόσον είναι ένα καλοήθη άνθρωπο, ο οποίο είναι διατεθειμένο να συνδεθεί ουσιαστικά μαζί σου. Αυτή την αγάπη θέλουμε και θέλουμε να γίνουμε τυχεροί να την αποκτήσουμε. Και όπω έχουμε πει και άλλε φορέ, την τύχη μα τη χτίζουμε. Τη την τύχη μας. Την Κάνοντα σκληρή πνευματική δουλειά. Η γνώμη μου, το σκεπτικό του καναλιού μα. Χαίρομαι πολύ για αυτό το βίντεο. Θα χαρώ στα σχόλια να διαβάσω τι δικέ σα απόψει. Περαστικά στη φίλη. Ολόθερμα, εύχομαι.